Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το Ναυάγιο». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, από τη στιγμή που βρήκε το ημερολόγιο της Κλέρι στο σπίτι του κήπου και στη συνέχεια την είδε στον ύπνο της να παρακαλά και να προστατεύσει το παιδί της, η Ειρήνη έβαλε σκοπό ζωής να μάθει τι κρύβει ο λιμενικός. Με βοηθό τον Πέτρο και την Ευγενία, που με το σωσθένος υποστήριζε από την αρχή πως την αδελφή της τη σκότωσε ο Ιπποκράτης, ενώνει τα κομμάτια του παζλ που μαρτυρούν πως εκείνος έχει σκοτώσει την πρώην σύζυγό του. Όμως, για να απαλλαγεί από την παρουσία του και να αφήσει για πάντα πίσω αυτό το γάμο, πρέπει να αποδείξει την ενοχή του. Και αυτό δεν θα είναι δύσκολο, αφού ο μικρός Ορφέας θα της αποκαλύψει πως τα αγαπημένα λουλούδια της μητέρας του ήταν 30 φιλιές. Την ίδια στιγμή θα θυμηθεί πως ο Ιπποκράτης δεν αφήνει κανένα να πλησιάσει το συγκεκριμένο κομμάτι του κήπου, αλλά και την αποκάλυψη της Δήμητρας πως τη μέρα που εξαφανίστηκε η Κλέρι βρήκε μέσα στο σπίτι χώματα. Η Ειρήνη καταλαβαίνει τελικά πως η Κλέρι δεν απομακρύνθηκε και πολύ από το σπίτι. Συγκεκριμένα καταλαβαίνει πως είναι θαμμένη από τον Ιπποκράτη στον κήπο και τότε βάζει σε εφαρμογή το παράτολμο σχέδιό της. Στην αρχή σοκάρεται, αλλά στη συνέχεια αποφασίζει να είναι εκείνη που θα ξεσκεπάσει το μεγάλο έγκλημα του άντρα της. Χωρίς να μπει σε κανέναν τίποτα, περιμένει τη στιγμή που θα είναι μόνη στο σπίτι για να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό της. Να καταφέρει να σκάψει τον κήπο. Και τελικά το καταφέρνει. Ο Ιπποκράτης φεύγει για την υπηρεσία, ο μικρός Ορφέας για το σχολείο και η Δήμητρα για δουλειές. Η Ειρήνη θα βγει στον κήπο και θα σκάψει με ορμή μπροστά από τις 30 φιλιές. Δεν θα αργήσει να ανακαλύψει το άψογο σώμα της Κλέρης. Αμέσως θα καλέσει την αστυνομία που με τη σειρά της θα ειδοποιήσει τη στρατονομία. Κύριε Πανόπουλε, πρέπει να μας ακολουθήσετε, θα του πούνε οι άντρες που θα μπουν στο γραφείο του, χωρίς καν να χτυπήσουν την πόρτα. Ποιοι είστε εσείς και τι κάνετε, εδώ θα ρωτήσει εκείνος, και όταν εκείνοι θα του δείξουν τις επιχειρησιακές του κάρτες, ο λιμονικός θα αρχίσει να αγχώνεται πραγματικά. Δυστυχώς όμως θα βρει τρόπο να τους ξεφύγει για ακόμη μια φορά, χωρίς να τιμωρηθεί για όσα έχει κάνει.